Υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας τα εισόδια εν το ναό εορτάζουμε όλες αυτές τις ημέρες, επειδή επρόκειτο να γεννήσει τον πέρα από όλα ως προς τη φύση, ενώ ήταν παρθένος, λέγει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ήταν πέρα από όλους ως προς την αξία, σχεδόν από βρέφος και ασύγκριτα ανώτερη από τους υπερκόσμιους νόες, δηλαδή από τα αγγελικά πνεύματα. Γιατί προς ποιον από τους αγγέλους έχει ποτέ λεχθεί αυτό που λέχθηκε προς αυτήν όταν ήταν νήπιο ακόμα? Επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, στον 44ο ψαλμό, στον 11ο στίχο, το Πνεύμα του Άγιο έχει αποθησαυρίσει αυτό. Δεν επιθύμησαν μάλλον εκείνοι, σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί, να σκύψουν για να ειδούν αυτά που χαρίστηκαν σε μας μέσω αυτής, οι Άγιοι, δηλαδή Αρχάγγελοι και Άγγελοι. Επιθύμησαν να ειδούν την υπεραγία Θεοτόκο και όλα αυτά που χαρίστηκαν δι' αυτής σε εμάς τους ανθρώπους. Και για την ανώτατη βέβαια ταξιαρχία γράφει ο προφήτης Ισαΐας, και τα σεραφείμ ειστήκεσαν κύκλο αυτού. Τα σεραφείμ στεκόντουσαν γύρω του. Ενώ για την υπεραγία Θεοτόκο λέγει ο Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, η βασίλισσα στάθηκε στα δεξιά σου. Είδες την διαφορά της στάσεως? Η ανώτατη ταξιαρχία στέκεται γύρω, αλλά η βασίλισσα στα δεξιά του Θεού. Μάθε από αυτήν και τη διαφορά της θέσεως. Πραγματικά γύρω από τον Θεό είναι τα σεραφείμ, πλησίον και δίπλα σε αυτόν τον ίδιον τον Θεό, μόνη η Παμβασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιον τον Θεό, που είναι σαν την ανακηρύττει προς τις γύρω της δυνάμεις. Και να λέγει σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί, στο άσμα ασμάτων, τι καλή η πλησίον μου, πόσο καλή είναι η πλησίον μου, αυτή που είναι δίπλα μου. Είναι λαμπρότερη από φως, περισσότερο ανθισμένη από παράδεισο, καλύτερα στολισμένη από όλο τον κόσμο, ορατό και αόρατο. Και όχι μόνο πλησίον είναι, αλλά και κάθεται στα δεξιά, και πολύ σωστά, γιατί όπου κάθισε ο Χριστός στους ουρανούς, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί και αυτή στέκεται. Όχι μόνο γιατί ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους, ακόμα και σύμφωνα με αυτούς τους φυσικούς νόμους, αλλά γιατί είναι και πραγματικός θρόνος του. Και όπου κάθεται ο βασιλιάς, εκεί βρίσκεται και ο θρόνος. Βλέπεις, λέγει λίγο πιο κάτω στο λόγο του, στην είσοδο της Θεοτόκου, ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, βλέπεις όλη την κτήση να δοξολογεί τη Μητροπάρθενο, γιατί πράγματι είναι γραμμένο, νηστήσω με το όνοματό σου, εν πάση γενεά και γενεά, δια τούτο λαοί εξομολογήσοντέσι εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, εις τον 44ο ψαλμό, στο 17ο στίχο. Θα υπενθυμίσω το όνομά σου σε κάθε γενεά και γενεά, γι' αυτό οι λαοί θα σε δοξολογήσουν στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Όλοι
εκτίσει δοξολογεί τη Μητροπάθαινο και μάλιστα όχι σε περασμένα χρόνια, αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Από αυτά λοιπόν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι δυνατόν να αντιληφθούμε ότι ούτε εκείνη θα πάυσει να ευεργετεί αιώνια όλη την κτήση και όχι μόνο τη δική μας, αλλά και τις ίδιες τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Η Παναγία μας δεν ευεργετεί μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τους αγγέλους. Ότι όμως μαζί με μας μετέχουν και αυτές, μέσω αυτής μόνο και αγγίζουν το Θεό, εκείνη την άψαυστη φύση, το δήλωσε καθαρά ο Ισαΐας. Γιατί δεν είδε τον Σεραφείμ να παίρνει χωρίς τίποτε τον άνθρακα από το θυσιαστήριο, αλλά τον πήρε με τη λαβίδα με την οποία άγγιξε και τα προφητικά χείλη, δίνοντας την κάθαρση. Και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι μετέχουν στον Θεό και αγγίζουν τον Θεό δια της Θεοτόκου. Η λαβίδα είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Το Σεραφείμ παίρνει τον άνθρακα από το θυσιαστήριο που είναι ο Χριστός δια της λαβίδος που είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Και με αυτήν άγγιξε και τα προφητικά χείλη, δίνοντας την κάθαρση. Πήρε τον άνθρακα και με αυτόν καθάρισε τα προφητικά χείλη. Το θέαμα βέβαια αυτό της λαβίδας είναι το ίδιο με εκείνο το μεγάλο θέαμα το οποίο είδε ο Μωυσής, την βάτω την γεωμένη και μη καταφλεγωμένη. Και ποιος δεν γνωρίζει, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι εκείνη η βάτος και αυτή η λαβίδα είναι η Παρθενομήτωρ, κατά κάποιον τρόπο, η οποία συνέλαβε το θείο πυρ κατά τρόπο απειρπόλητο και εδώ υπηρέτησε αρχάγγελος στη σύλληψη και μέσω αυτής σύναψε αυτόν που αφαιρεί την αμαρτία του κόσμου με το ανθρώπινο γένος και με την ανέκφραστη συνάφεια μας καθάρισε. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι αυτή που δέχτηκε στα άχραντα σπλάχνα της το πυρ της θεότητος και δεν κατακάηκε. Και είναι και η λαβίδα η οποία συνέλαβε τον άνθρακα και πάλι όχι μόνο δεν κατακάηκε, αλλά δι' αυτού μας καθάρισε. Άρα έγινε συνέτιος της σωτηρίας μας. Η κάθαρση έγινε δια του Υιού του Θεού, δια της Εκκλησίας, δια του Αγίου Σώματος και Αίματος, ο Κύριος μας καθαρίζει και τώρα. Άρα λοιπόν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, αυτή μόνο η υπεραγία Θεοτόκος είναι μεθόριο της κτιστής και της άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έρθει προς τον Θεό παρά μόνο μέσω αυτής και μέσω του Μεσίτη που γεννήθηκε από αυτήν. Και κανένα από τα δωρήματα του Θεού δεν θα μπορούσε να δοθεί και σε αγγέλους και σε ανθρώπους παρά μόνο μέσω αυτής. Όλα μας δίδονται από τον Θεό, αλλά διαμέσου της υπεραγίας Θεοτόκου. Και όλα μας δόθηκαν, και μάλιστα κατεξοχήν η κάθαρση και ο φωτισμός και η θέωση για το Κυρίο ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος όμως μας ήρθε, μας προσφέρθηκε, φανερώθηκε ανάμεσά μας δια της υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως δηλαδή συμβαίνει με τους λαμπτήρες πάνω στη γη που είναι καμωμένοι είτε από γυαλί είτε από άλλη διαφανή ύλη. Δεν είναι δυνατόν να δει κανείς προς το φως τους ούτε να δεχθεί την αποικία ακτίνα παρά μόνο μέσω του λαμπτήρους. Έτσι είναι σε όλους αδύνατη και η προς τον Θεόν ατένιση και η από αυτόν έξοδος προς κάτι από όλα, παρά μόνο αν γίνει μέσω αυτής της Θεοφόρου και Θεόφωτης πραγματικά λιχνίας,
της Αγίου Παρθένου, γιατί λέγει «Ο Θεός γάρ εν μέσω αυτής και ους αλευθίσετε». Στο μέσον αυτής βρίσκεται ο Θεός και δεν θα σαλευθεί. Αν όμως οι αντιδόσεις, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το μέτρο της αγάπης προς τον Θεό και αυτός που αγαπά τον Υιό αγαπάται από Αυτόν και τον Πατέρα Του και γίνεται καταγώγιο και τον Θείο, κατοικητήριο δηλαδή, που κατοικούν και διαμένουν στην ψυχή Του και ο Πατήρ και ο Υιός και φυσικά και το Πνεύμα του Άγιον που είναι αχώριστον από τον Πατέρα και τον Υιό και κατοικούν κατά τρόπο μυστικό σύμφωνα με την δεσποτική επαγγελία και υπόσχεση. Ποιος θα μπορούσε να τον αγαπήσει περισσότερο από τη μητέρα του, η οποία όχι μόνο τον είχε αυτόν μόνο γενή, αλλά και μόνη τον εγέννησε χωρίς άνδρα, ώστε να είναι σε αυτήν η αγάπη και καταφύσει διπλάσια, αφού δεν την συμμερίζεται κανένας σύζυγος. Έτσι όλη η αγάπη της υπεραγίας Θεοτόκου είναι στον Υιόν της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ποιος θα μπορούσε να αγαπηθεί από τον μονογενή περισσότερο από όσο η μητέρα του, και μάλιστα αφού προήλθε κατά τρόπο ανέκφραστο από μόνη κατά τους εσχάτους αιώνες, όπως πριν από τους αιώνες από μόνον τον Πατέρα, και πώς δεν θα πολλαπλασιαζόταν μαζί με την πρέπουσα διάθεση και η οφειλόμενη τιμή από εκείνον που κατέβηκε για να εκπληρώσει τον νόμο. Και αν μία είναι η αγάπη του Πατέρα και του Υιού και από τους δύο τιμή και συνένωση είναι και του Πνεύματος, φέρει μέσα στην ψυχή ολόκληρη την άκτιστη τριάδα, της οποίας τον ένα συνέλαβε ασπόρος και όντας παρθένος εγέννησε χωρίς πόνους το κοιτού. Ω ποιες χάριτες της παρθένου που ξεπερνούν το νου. Όπως λοιπόν επιδημώντας σε μας μόνο μέσω αυτής φάνηκε στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ενώ πριν από αυτήν ήταν σε όλους αθέατος, έτσι και στο μέλλοντα χωρίς τέλο αιώνα, κάθε έξοδος Θείας Φωτοφάνειας και κάθε αποκάλυψη θεοαρχικότατων μυστηρίων και κάθε είδος πνευματικών χαρισμάτων είναι σε όλους αχώρητη χωρίς αυτή. Και αυτή δεχόμενη πρώτη το πλήρωμα εκείνου που πληρεί τα σύμπαντα, τον καθιστά σε όλους χωριτό και απονέμει στον καθένα ανάλογα με την δύναμη και το μέτρο της καθαρότητας του καθενός. Η υπεραγία Θεοτόκος μας δίνει τον αχώρητο και τον καθιστά χωριτό στον καθένα μας. Αυτός που δεν χωράει παντού χώρεσε στην υπεραγία Θεοτόκου, ο Υιός και Λόγος του Θεού, και δια της Θεοτόκου δίδεται και σε εμάς και παίρνουμε και εμείς μέσα μας δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας αυτόν που δεν χωρά πουθενά. Έτσι αυτή είναι και ταμείο και διαχειρίστρια του πλούτου της θεότητας και προς αυτήν προσβλέπουν και σε αυτήν έχουν στηριγμένη την πεποίθηση οι ανώτατες χερουβικές ιεραρχίες. Και τόσο περισσότερο από όλους είναι κυριευμένες από τον προς αυτή πόθο κατά τρόπο ανατατικό, όσο περισσότερο επιθυμούν τη φωτοχυσία μέσω αυτής και τη διάδοση των ανέκφραστων και θεαρχικών χαρίτων. Και οι κάτω από αυτές νοερές δυνάμεις μετέχουν όλες κατά αναλογία του Θείου Έρωτα και της μέσω αυτής θεαρχικής φωτοχυσίας, αλλά και σε μας έπειτα από εκείνες και γενικά σε όλους και σε όλες σύμφωνα με το μέτρο
του απαθούς και θείου πόθου προς αυτήν, την αληθινά θεόμορφη Παρθένο, και του άειλου και χωρίς τέλος έρωτα, και του κορυφαίου και ειλικρινούς πόθου, θα επακολουθήσει και η στάση και η λαμπρότητα του θείου φωτισμού. Στο μέτρο που κανείς αγαπά τον Κύριο και αγαπά την υπεραγία Θεοτόκο, θα δεχτεί και το φωτισμό από τον Θεό. Ας κρατήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, αυτά που λέει ο Άγιος, και κατεξοχήν ότι καμιά δωρεά του Θεού δεν έρχεται σε εμάς τους ανθρώπους παρά δια της υπεραγίας Θεοτόκου, και ας την έχουμε συνεχώς ως μεσίτη, ας την παρακαλούμε, έτσι ώστε να μετέχουμε πλούσια στις θείες δωρεές δια των πρεσβειών της. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.